Συνήθως εκτιμάς την υγεία σου μόνο όταν την έχεις χάσει. Δυστυχώς, οι διασημότητες για τις οποίες μιλάμε σήμερα μπορούν να σου πούν ένα ή δύο πράγματα για αυτή τη διαπίστωση. Όλοι τους πλήττονται από σοβαρές ασθένειες. Σε αυτό το βίντεο, ωστόσο, θέλουμε να δούμε από κοντά πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν τις ασθένειές τους. Ξεκινάμε το βίντεό μας με έναν διάσημο ηθοποιό που πάντα έκανε πρωτοσέλιδα, δηλαδή τον Charlie Sheen. Πολύ πριν από την εποχή που έπαιζε στην κωμική σειρά Two and a Half Men, από τότε που όλοι τον γνώριζαν, ο Αμερικανός τραβούσε συνήθως την προσοχή με τη βαριά κατανάλωση αλκοόλ και τις υπερβολές του στα ναρκωτικά. Ως εκ τούτου, οι θαυμαστές του είχαν κάθε λόγο να ανησυχούν για την υγεία του Σταρ σε αμέτρητες περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Charlie Sheen στην εκπομπή Today Show του αμερικανικού τηλεοπτικού καναλιού NBC το 2015 ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό από οτιδήποτε άλλο πριν. Ο ηθοποιός είχε προσβληθεί από τον ιό HIV, τον ιό που συχνά οδηγεί στην ασθένεια AIDS. Ο Charlie Sheen, ο οποίος μέχρι τότε ζούσε μία ζωή στο κόκκινο, συνειδητοποίησε ξαφνικά πόσο λίγος χρόνος μπορεί να του είχε απομείνει. Ως αποτέλεσμα, ο Αμερικανός έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή του. Σπάνια τον έβλεπαν μπροστά στην κάμερα και επικεντρώθηκε πλήρως στην ανάρρωσή του. Τα ναρκωτικά, τα τσιγάρα και το γρήγορο φαγητό ήταν από τότε ταμπού για αυτόν. Ανταυτού, άρχισε να τρώει vegan διατροφή, να παίρνει βιταμίνες και να κάνει πολύ κολύμπι και γιόγκα. Υποβλήθηκε επίσης σε θεραπεία με ένα νέο φάρμακο για τον HIV στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής. Αφού αρχικά φάνηκε ότι ο Charlie Sheen θα αναρρώσει πλήρως χάρη σε όλα αυτά τα μέτρα, τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του είναι καταστροφικά. Ο 58χρονος έχει αποδυναμωθεί πλήρως από τις σοβαρές παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πάσχει από έντονες εναλλαγές της διάθεσης και πλέον πάσχει ακόμα και από άνοια. Ακόμα και οι απλές εργασίες λέγεται ότι είναι πλέον δύσκολες για αυτόν. Δυστυχώς, σύμφωνα με τους γιατρούς του, το προσδόκιμο ζωής του έχει επίσης ελαχιστοποιηθεί λόγω της ασθένειας. Συνεχίζουμε με έναν στάρ που οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον δεν γνωρίζουν καν ότι πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια, παρόλο που την καταπολεμά εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Ο Hugh Jackman, ο οποίος είναι γνωστός για το ρόλο του ως Wolverine από τους X-Men, διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος το 2013, πιο συγκεκριμένα βασικοκυταρικό καρκίνωμα, την πιο κοινή μορφή αυτής της ασθένειας. Παρόλο που αυτός ο τύπος καρκίνου μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα από πολλούς άλλους τύπους καρκίνου, δεν πρέπει ποτέ να τον παίρνουμε ελαφρά την καρδία. Το δύσκολο πράγμα σχετικά με το βασικοκυταρικό καρκίνωμα είναι ότι ακόμα και μετά την αφαίρεση του όγκου, είναι πολύ πιθανό να υποτροπιάσει και να εξαπλωθεί γρήγορα εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ως εκ τούτου, ο Hugh Jackman χρειάστηκε επίσης να υποβληθεί συνολικά σε 6 επεμβάσεις για την αφαίρεση όγκων τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά υποφέρει από τον μεγάλο φόβο ότι η διάγνωση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Ευτυχώς, ο 55χρονος είναι σήμερα αρκετά καλά. Η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ασθένειά του με τον καλύτερο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη φήμη του για να πείσει τους ανθρώπους να βάζουν πάντα αρκετή αντιλιακή κρέμα το καλοκαίρι και να χρησιμοποιούν καπέλα και γυαλιά ηλίου ώστε να μην πάθουν ό,τι και εκείνος. Η υγεία της Celine Dion βρίσκεται σήμερα σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Η τραγουδίστρια του τραγουδιού του Τιτανικού My Heart Will Go On διαγνώστηκε πριν από 2 χρόνια με την ανίατη ασθένεια Stiff Person Syndrome. Αυτή η ασθένεια των νεύρων επηρεάζει κυρίως τον εγκέφαλο και τον οτιέο μυελό. Οι μύες σε όλο το σώμα σκληραίνουν, καθιστώντας το άκαμπτο και ακίνητο. Επιπλέον, το σύνδρομο αυτό προκαλεί βίαιες, ανεξέλεγκτες μυϊκές συσπάσεις που μπορεί να είναι τόσο ισχυρές που μπορούν να σπάσουν ακόμα και κόκαλα. Αν δεν έχετε ακούσει ποτέ γι' αυτό, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή η νευροπάθεια είναι τόσο σπάνια που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο ανά 1 εκατομμύριο. Ωστόσο, το γεγονός ότι το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου είναι τόσο σπάνιο είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα για τη Celine Dion. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ακόμα καμία αποτελεσματική θεραπεία. Λίγο μετά την ασθένειά της, η Celine Dion αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη ευρωπαϊκή περιοδία της, επειδή δεν μπορούσε πλέον να τραγουδήσει ή ακόμα και να περπατήσει στην κατάστασή της. Παρόλο που η τραγουδίστρια έκτοτε έχει επικεντρωθεί πλήρως στην καταπολέμηση της ασθένειάς της και έχει στο πλευρό της μια τεράστια ομάδα εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, η κατάστασή της δεν έχει ακόμα βελτιωθεί.
Παρ' όλα αυτά, η Celine Dion ελπίζει ότι κάποια μέρα θα μπορέσει να ξαναζήσει μια φυσιολογική ζωή και να επιστρέψει ακόμα και στη σκηνή όπου συνήθιζε να ενθουσιάζει τους θαυμαστές της με τις γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις της. Ο επόμενος διάσημος στη λίστα μας ήταν επίσης γνωστός για την τεράστια ενέργειά του για δεκαετίες. Από τότε που ο αστέρας του Hollywood, Bruce Willis, έκανε την επανάστασή του τη δεκαετία του 80 με την ταινία δράσης Die Hard, έπαιζε σχεδόν πάντα το ρόλο του σκληρού άντρα. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Bruce Willis διατηρούσε τον εαυτό του σε άριστη φυσική κατάσταση, με σκληρή προπόνηση και σωστή διατροφή, γεγονός που του επέτρεπε να συμβαδίζει με πολύ νεότερους αστέρες δράσης ακόμα και σε ηλικία άνω των 60 ετών. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο, ήρθε η είδηση σοκ. Η οικογένειά του δημοσιοποίησε ότι ο δημοφιλής ηθοποιός έπασχε από προοδευτική άνοια. Αυτή η ανίατη ασθένεια προκαλεί στους πάσχοντες να χάνουν σταδιακά τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους ικανότητες. Η άνοια του Bruce Willis εκδηλώθηκε αρχικά με την μορφή αφασίας, μια σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που τον δυσκόλευε όλο και περισσότερο να επικοινωνήσει κανονικά. Έκτοτε η κατάστασή του συνέχισε να επιδεινώνεται. Τα παιδιά του, η σύζυγός του, ακόμα και η πρώην σύζυγός του, φροντίζουν με αγάπη τον 69χρονο και του παρέχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη. Προσπαθούν επίσης να κάνουν μαζί του όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα που του δίνουν χαρά. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να παρακολουθούν αβοήθητοι την υγεία του ηθοποιού να συνεχίζει να επιδεινώνεται ραγδαία. Συνεχίζουμε με μια τρομακτική περίπτωση που μόλις πρόσφατα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Δηλαδή την περίπτωση του καρκίνου της πριγκίπισσας Kate. Το πολυαγαπημένο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας χτυπήθηκε από την τρομερή ασθένεια από το πουθενά σε ηλικία μόλις 42 ετών και τώρα πρέπει να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Ενώ η ίδια προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τα σοκαριστικά νέα και ενημέρωσε μόνο τα στενότερα μέλη της οικογένειάς της, οι υπάλληλοι του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν απείλησαν να διαρρεύσουν την διάγνωσή της, αποκτώντας πρόσβαση στα ιατρικά της αρχεία. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Daily Mail, άγνωστοι προσπάθησαν να εκβιάσουν την πριγκίπισσα και να δημοσιοποιήσουν τον καρκίνο της. Η 42χρονη αρνήθηκε να εκβιαστεί. Αντιθέτως, δημοσίευσε το δικό της βίντεο πριν από την πιθανή διαρροή, στο οποίο η ίδια μιλάει για την ασθένειά της μπροστά στην κάμερα. Η Kate μίλησε για το πόσο δύσκολη ήταν οι τελευταίοι μήνες για την ίδια και την οικογένειά της και ανακοίνωσε ότι η εγχείρηση της πήγε καλά και ότι πλέον αναρρώνει. Δεν είναι ακόμη γνωστό τι είδους καρκίνο έχει η Kate, αλλά καθώς τα καρκινικά κύτταρα βρέθηκαν στην κοιλιά της κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, αυτό περιορίζει ελαφρώς τους πιθανούς τύπους καρκίνου. Ωστόσο, η Kate είναι μάλλον τυχερή που ο καρκίνος ανακαλύφθηκε νωρίς, οπότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες η χημειοθεραπεία να αποτρέψει την εξάπλωση του καρκίνου και ακόμη και να θεραπευτεί μακροπρόθεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε σε όλες τις διασημότητες αυτού του βίντεο ό,τι καλύτερο για την υγεία τους και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για την ανάρρωση κάποιων από αυτούς στο μέλλον. Ελπίζουμε επίσης να είστε όλοι σας υγιείς και αυτό το βίντεο να σας έδειξε πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε για κάτι τόσο απλό όσο η ίδια μας η υγεία. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Να είστε καλά και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.